Ένα θέμα το οποίο προέκυψε πριν από λίγο με μια συμπλοκή. Άγρια συμπλοκή με μαχαιρώματα στην Γλυφάδα. Για πες μας. Ναι, πέντε άτομα λοιπόν βρίσκονται τραυματισμένα στο νοσοκομείο. 9 ήταν τα άτομα τα οποία ενεπλάξαν στο συγκεκριμένο καυγά. Ξημειώθηκε λοιπόν το απόγευμα της Τρίτης και οι 9 νεαροί διαπληκτίστηκαν χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν γίνει γνωστά τα αίτια, με αποτέλεσμα, όπως είπαμε, 5 εξ αυτών να τραυματιστούν και να μεταφερθούν στο νοσοκομείο. Μάλιστα, ο ένας από τους τραυματίες, 24 ετών, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τραύματα από μαχαίρι στην κοιλιακή χώρα. Οι υπόλοιποι έχουν τραύματα που είναι από τον ξυλοδαρμό, δεν έχουν όμως, δεν κινδυνεύει η υγεία τους και αυτή τη στιγμή γίνονται έρευνες για να δουν για ποιο λόγο ξεκίνησε όλος αυτός ο καυγάς, και ενώ έχουν γίνει και 4 προσαγωγές νεαρών ηλικίας 19, 21, 23 και 36 ετών. Είναι απίστευτα. Ξαναλέμε λοιπόν, ο ένας από τους τραυματίες 24 ετών μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τραύματα από το μαχαίρι. Τα τραύματα των άλλων τεσσάρων είναι ηλικίες 21, ακούστε τώρα ηλικίες, είναι περίεργο, 21, 23, 24 και 61. Λοιπόν, να είναι περαστικά τους, αλλά η κατάσταση με την εγκληματικότητα έχει αρχίσει, η κατάσταση με την εγκληματικότητα και ξεφεύγει. Πολύ περίεργα. Λοιπόν, παρά τις προσπάθειες των συναδέλφων μου αστυνομικών, οι οποίοι υπερβάλλουν εαυτόν στην πάταξη της εγκληματικότητας, αλλά δεν επαρκούν κιόλας. Μάλιστα. Έτσι. Δεν επαρκούν. Θα πρέπει να. Στην προκειμένη περίπτωση. Εδώ βλέπει τι γίνεται. Σφάζονται! Σφαγή κάθε μέρα έχουμε! Σφάζονται καθημερινά! Έλεος πια! Λοιπόν, θα πρέπει να ενισχυθεί η αστυνομία σε προσωπικό και μέσα. Σίγουρα αυτό. Χώρια ότι πρέπει να ενισχυθούν και οικονομικά οι αστυνομικοί. Παιδεία, πρέπει να υπάρξει παιδεία. Και παιδεία του κυριότερου. Αυτό το οποίο είναι σημαντικό.